και στο 23ο λεπτό οι κίτρινοι κερδίζουν κόρνερ με τον Τάτο να εκτελεί και τον Μιλούνοβιτς μόνος του στο δεύτερο δοκάρι με πλασέ να κάνει το τελικό 3-0, μια εύκολη νίκη για τον Άρη στην επιστροφή του στο κύπελο Ελλάδας. Ο διαιτητής δείχνει την ασκάλη των ποινών. Το τέρμα από τον Ανδρέα Τάτο με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Έχει πετύχει γκολ από τη Βούλα φέτος για τον Άρη. Εκτελεί ο Τάτος. Μειώνει ο Άρης σε 3-2. Έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για να επιστρέψει. Τα τελευταία λεπτά γίνονται δραματικά από εκεί που δεν το περιμέναμε. Δεν το δείχνει το παιχνίδι. Καπνίδης για τον Τάτο. Το σούτ με το δεξί. Μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Μέσα σε 2 λεπτά ο Άρης με τον Ανδρέα Τάτο. Κάνει το 3-1 εις βάρος του. 3-3. Στο 75 ο Ανδρέας Τάτος έκανε το 2-0 ανακουφίζοντας τον κόσμο της ομάδας στις κερκίδες από τον Μπαρκάν και ο Ανδρέας Τάτος με άψογη εκτέλεση φάουλ στο 87 έκανε το τελικό 5-0. Και Τάτος πάνω στην μπάλα. Τάτος εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, δοκάρι γκολ 1-1. 3 λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε ο Γιαννιτσάνης, ο Άρης ισοφαρίζει με τον Μπαρκάν σε 1-1. Η φάση αυτή στο 52 ισοφάρισε του Άρη. Ήταν η εκτέλεση του φάουλ από τον Ανδρέα Τάτο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μπαρκάν σηκώθηκε, έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στην εστία του Σιδεράκη. 1-1. Να που το δεύτερο ημίχρονο θα δούμε πάλι. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Τάτο. Ο Μπαρκάν με το κεφάλι της στέλνει στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. 1-1 ο Άρης σοφαρίζει. Και το παιχνίδι παίρνει νέα τροπή εδώ στο κλάν της Βικελίδης. Μέσα σε 3 λεπτά είχαμε 2 τέρματα. Μπάλα τώρα για τον Τάτο. Τάτο σε θέση βολής. Να δούμε τον αρχικό του Άρη γκολ. 1-1. Από το ύψος του πέναλτι ο Ανδρέας Τάτος ισοβαρίζει στο 40. 3 λεπτά των καθυστερήσεων, η σέντρα και το γκολ από τον Καπνίδη, τη χρυσή αλλαγή του Άρη. Καπνίδης ο οποίος ήταν σε επίκαιρη θέση. Άλλη μια εκτέλεση για τον Ανδρέα Τάτο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει διάθεση να γεμίσει για να μεταβιβάσει πονηρά για τον Ήλιτς, ο οποίος γυρίζει δύσκολα. Απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Σέρβο, ο οποίος είναι αμφίβολο αν από εκεί ήθελε να κάνει τελική προσπάθεια η σέντρα, αλλά αυτό έχει τη μικρότερη σημασία. Ευνηδιάστηκε ο Γιακουμής, νομίζω ευνηδιάστηκαν απάντες στο γήπεδο από την πορεία που πήρε η μπάλα. Δούμε τώρα την προσπάθεια, ο Τάτος μέσα στην περιοχή, θα περάσει ο Τάτος στο σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα από τον Ανδρέα Τάτο, 1-0. Ο Άρης ανοίγει νωρίς το σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης με το αριστερό σουτ του Ανδρέα Τάτου. Ο Τάτος εκτελεί. Αν άφησε ο Παυλίδης. Πει του Γκαρσία. Καλό σουτ. Εντυπωσιακό γκολ. Τρομερό γκολ από τον Αργεντινό. 1-0 ο Άρης. Στο 31ο λεπτό. Ο Τάτος με κεφαλιά μετά από σέντρα του Καράμπελα μέσα στην περιοχή. Τέσσερα λεπτά αργότερα. Τώρα επειδή πήγαινε για την μπάλα. Απρόσεπτο το μαρκάρισμα. Και πριν είναι αρκετό. Σωστό. Αρκετή. Η εκτέλεση από τον... Από τον Κότοβο κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με την παρέμβαση του Τζανακάκη. Ο Γκαρσία για τον Τάτο, 1-0. Ασύλληπτο σούτ από τον Ανδρέα Τάτο. Και ήταν η άμεση αντίδραση, η ενέργεια του. Ήταν αστραπιαία με το σούτ που έκανε, ευνηδίασε τον Γιακουμή για το 1-0. Το 24ο λεπτό, Άρης ανοίγει το σκορ. Και ο Τάτος είναι ο παίκτης που δίνει τις λύσεις για τον Άρη από το ξεκίνημα της σεζόν. Όχι μόνο στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά και στην εκτέλεση. Δείτε εδώ, από πολύ μακριά, χαμηλά στη γωνία η μπάλα. Δύσκολο για τον Γιακουμή. Άρης Αγροτικός Αστέρας, 1-0.
ο Νίκος Καραμπετάκης. 20 λεπτό, Ανδρέας Τάτος απέναντι στον Ψύχο. Ο Τάτος παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ανδρέα Τάτου. Στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του Άρη μετά από την εκτέλεση φάουλ του Μπαρκάν και το χέρι του αρχηγός του Αθανασίου βρήκε την μπάλα με το χέρι μέσα στην μεγάλη περιοχή. 2-0 λοιπόν. Και έχουμε αλλαγή για τον Αχαρναϊκό. Εδώ ο Τάτος, το ένατο φετινό του τέρμα. Δείτε την εκτέλεση, λίγα μέτρα φόρα με τα αριστερό. Εκεί που είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει ο αντίπαλος τροματοφύλακας. Ναι, Ακή. Ο Ράνιελσον με το νούμερο 5. Τάτος. Τάτος γλυκιά σέντρα για την κεφαλιά και το 1-1. Αντώνης Καπνίδης στο 73. Ο Άρης ισοφαρίζει. Από την συστημένη σέντρα του Τάτου, ωραία κεφαλιά του Καπνίδη, το παιχνίδι φώναζε για τον Άρη ότι έτσι όπως κυλούσε χρειαζόταν center for, κλασικό center for, τέτοιος είναι ο Αντώνης Καπνίδης, ο οποίος σκοράρει για την ισοφάριση του Άρη. Στην αριστερή γωνία του Στρέζου,